Έχασε το χέρι της 27χρονη κοπέλα, η οποία βίωσε εφιαλτικές στιγμές την ώρα που εγκλωβίστηκε το χέρι της σε μηχανή του κύμα σε ακροπολείο στο Ασίμι, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Παγνί δεν κατάφεραν να σώσουν το χέρι της. Η κοπέλα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκει σε μια δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς έχασε το χέρι της. Τώρα χρειάζεται υποστήριξη από όλους τους συγγενείς και από όλους μας, θα έλεγα εγώ, για να πάει παρακάτω η ζωή της. Το χέρι, λέει, της μάγκωσε, λέει, την πήρε τα δαχτύλια. Τώρα το πήραμε με το μηχάνημα μαζί, το πάνω στο Ράκιο. Στο πλευρό της κοπέλας βρίσκονται συγγενείς και φίλοι, ενώ στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο γραμματέας του εργατικού κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσει το νέο αυτό εργατικό ατύχημα, τονίζοντας την αναγκαιότητα της στήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Μίλησα με τους συγγενείς, μου είπαν ότι πήγε να περάσει κυμά στο ακροπολείο το οποίο εργαζόταν και το μηχάνημα, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε βέβαια και το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας, είχε αφαιρεθεί το προστατευτικό που υπάρχει στο μηχάνημα. Συνηθίζεται πάνω στην πίεση της δουλειάς να αφαιρούμε το προστατευτικό αυτό για πιο γρήγορη, για να γίνει τη δουλειά μας πιο γρήγορα. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Την ώρα που δούλευε το μηχάνημα, δυστυχώς μπέρδεψε και λίγο το γάντι στη μηχανή του κυμά και με αποτέλεσμα να τραβήξει το χέρι μέσα. Το συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, τη στιγμή που η γυναίκα εργαζόταν στο κρεοπολείο και βρισκόταν σε διαδικασία αλέσεως του κύμα, με τις συνθήκες να διερευνώνται από την επιθεώρηση εργασίας. Αν δεν έχουμε την ψυχραιμία να πατήσουμε το stop, δυστυχώς το μηχάνημα αυτό θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι να σου πάρει όλο το χέρι. Πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η ασφάλειά μας. Και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε τις κανόνες υγιεινής ασφάλειας. Όταν τηρούμε τις κανόνες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το χέρι στη μηχανή του κύμα, ενώ νωρίτερα στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για τον αμπυγκλωβισμό του χεριού της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επιχείρηση που κατέγραψε καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός, όπως και τις στιγμές αγωνίας των δημοτών, οι οποίοι αντίκριζαν τη σοκαρισμένη γυναίκα, καθώς και τις μεγάλες προσπάθειες των ανδρών της Τρίτης ΕΜΑΚ. Το που αντιληφθήκαμε αμέσως ήταν ότι θα μπορούσαμε με κάποιους ειδικούς χειρισμούς να γυρίσουμε ανάποδα τον κοχλία και να τραβήξουμε το χέρι της. Αλλά δεν το επιχείρησαμε γιατί φοβηθήκαμε μην προκαλέσουμε αιμορραγή, μην προκαλέσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε τα κομμάτια από το μηχάνημα και να αφαιρέσουμε όλο το κομμάτι του κοχλία από το μηχάνημα και να μεταβούμε στο νοσοκομείο, όπου πλέον με τους εξειδικευμένους γιατρούς να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση. Απλώς δεν προσέχουν, ρε παιδάκι μου. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά τέτοια και αυτό μάλλον φορούσε το γάνθι τώρα, ναι. Και έξεχε λίγο ναι. Και πήρε με το γάνθι μαζί και το... Αλλά το ευτύχημα είναι που προλάβανε και κλείσανε τη μηχανή. Γιατί άμα δεν έκλεινε τη μηχανή θα του φάει όλο το χέρι. Πρόκειται για το πρώτο εργατικό ατύχημα για το 2023, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στον ήδη μακρύ κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων. Φέτος είναι το πρώτο. Στην καινούργια χρονιά, δυστυχώς μπήκε με το αριστερό καινούργιος χρόνος. Πέρυσι είχαμε θανατηφόρα 4, αν δεν κάνω λάθος, στο νόμο Ηρακλείου. Έχουμε και μικροατυχήματα τα οποία δεν ακούγονται, αλλά είναι και αυτά σοβαρά. Σπασίματα χεριών, ποδιών, χτυπήματα στο κεφάλι. Πρέπει να καταλάβουμε και να γίνει στους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα ένα είδος κουλτούρας, ώστε να προστατεύουμε τον εαυτό μας.